Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Λοιπόν, είναι Κυριακή, Κυριακή της Απόκριας. Δεν είμαι καρναβάλαιο, όχι αυτή τη στιγμή. Και βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Αλλά μόλις κάνουμε πράγματα για να φύγουμε Χαλκιδική. Κάμερες, drone, βαλίτσες. Κωνσταντίνα. Καλημέρα. Θα σας έλεγα ότι πάμε να δούμε το καρναβάλι, αλλά η ώρα είναι 11:25 και δεν νομίζω να προλάβουμε κάποιο καρναβάλι. Μπορούμε να τα αφήσουμε για του χρόνου. Εντάξει, έχουν περάσει ήδη 3 χρόνια, δεν έδαμε πολύ καρναβάλι. Θα πάμε στο 4ο. Υπόσχομαι, εκεί μπορεί να έχει καρναβάλια. Outfit of the day. Εγώ πλέον αρχίζω και καθιερώνω στυλ vlogger. Κανονίζω τα ρούχα μου και το μπουφάν μου και όλα τα αξισουάρ με βάση πώς ταιριάζει και την κάμερα. Βέβαια, αυτή την κόκκινη λεπτομέρεια εδώ δεν την έχω πετύχει. Ναι, εγώ δεν αγχώνεσαι. Στο σημερινό το outfit. Ναι. Αλλά ταιριάζει με την καρέκλα μου. Λοιπόν, φεύγουμε. Ξεκινήσαμε. Σήμερα έχει μια υπέροχη καταπληκτική ημέρα. Δείξε, Κωνσταντίνα, δείξε τι υπέροχη ημέρα που έχει. Ναι. Όχι, δεν είναι και τόσο υπέροχη. Και ένα από τους λόγους στους οποίους μου τις πάνε οι απόκριες. Γιατί ποτέ δεν έχει καλό καιρό. Είτε θα βρέχει είτε θα έχει αυτό εδώ το πράγμα. Και δεν μου αρέσει αυτός ο καιρός. Με ρίχνει ψυχολογικά. Οπότε δεν έχω όρεξη για πάρα πολλά. Θα δείξει. Τρώγοντας βέβαια έρχεται η όρεξη. Πιο πολύ θέλουμε να ξεκουραστούμε. Σε το ταξίδι έχω να γυρίσω στο σπίτι μου πάνω από μήνα, κοντά σε 1 μήνα, γιατί τελείωσε εξεταστική και δεν πήγα καθόλου κατά τη διάρκεια της εξεταστικής. Οπότε θα έχει ξεκούραση. Και επίσης έχουν πάθει όλοι οι Θεσσαλονικείς και τρέχουν στον δρόμο. Πού τρέχουν να πάνε 12 η ώρα. Αυτά ήταν τα παραπονά μου. Συνεχίζουμε. Και ξαφνικά βρεθήκαμε στην Ποτίδα. Μία από τις αγαπημένες μου δραστηριότητες έτσι ενασχολήσω όταν έρχομαι στη Χαλκιδική τον χειμώνα. Και όταν λέω χειμώνα εννοώ όταν δεν είναι καλοκαίρι, είναι έρχομαι να επισκέφτομαι όλα αυτά τα μέρη τα οποία είναι υπέροχα. Έχουν θάλασσα και συνδυάζονται φυσικά με την ησυχία. Τώρα βρισκόμαστε στην Ποτίδα, στο χωριό της Ποτίδας. Όσοι το ξέρετε, είστε από Θεσσαλονίκη, έρχεστε εδώ για να κάνετε τα μπάνια σας. Αλλά σήμερα ήρθαμε εδώ γιατί είναι υπέροχα. Δείτε πόσο ωραία πάει με αυτόν εδώ τον καιρό. Κωνσταντίνα κάνει το μοντέλο. Και φυσικά ήρθαμε για να πετάξουμε και το drone, διότι εδώ στην Ποτίδα έχει μια διόρυγα. Όσοι δεν ξέρετε, συνδέει τη Χαλκιδική με το υπόλοιπο κάτω πόδι. Και ήρθε η ώρα να πάρουμε κάποια πλάνα από εδώ. Λοιπόν, μόλις συνέβη κάτι τέρμα περίεργο και ήμουν σίγουρος ότι θα ξαναρίξω τον drone μου. Εκεί που το πετούσα και ήμουν κάπου στα 200 μέτρα, όπως θα δείτε και στο πλάνο, γιατί λογικά το έχω έγραφα εκείνη τη στιγμή, μαύρησαν όλα, άρχισε να κουνιέται τον drone όπου να είναι. Δεν ξέρω, σκέφτηκα βασικά ότι το πιασε πουλί, μπορεί και όχι, ή αλλιώς είτε ήταν παρεμβολές, είτε βρήκαμε φάντασμα στο κανάλι. Δεν έχω ιδέα, δεν έχω δει το πλάνο, θα το δω όταν πάω σπίτι και όταν θα φτιάχνω αυτό το vlog. Πάντως ήταν τα πιο τρομακτικά πράγματα που έχει συμβεί σήμερα και με τον drone. Γενικότερα κρατήστε το. Δεν ξέρω, φοβάμαι ότι θα το χάσω κάποια στιγμή σύντομα. Καλημέρα, καθαρά Δευτέρα σήμερα. Όπως είδατε, κάναμε μια γρήγορη μετάβαση από την Κυριακή στη Δευτέρα, γιατί πολύ απλά χθες ήμουνα Netflix and chill. Όλοι πάρταραν και εγώ ήμουνα Netflix and chill. Δεν είναι το στοιχείο με απόκριες. 3 χρόνια στο YouTube δεν μου έχουν βγει. Ίσως είπαμε, τα καταφέρουμε στον 4ο. Τώρα βρισκόμαστε στο σπίτι μου, όπως βλέπετε, έχω ντυθεί έτσι λίγο για το occasion. Και ξεκινάμε από την Τρίγλια, πάμε γρήγορη μετάβαση στα Μουδανιά και μετά φτάσουμε στο Πόρτο Κουφό. Τυχερούλιδες που θα σας πάω, όπου εκεί θα γιορτάσουμε με ψάρι. Ελπίζω και εσείς να περάτε υπέροχα αυτή τη μέρα. Δεν θα το δείτε το βίντεο προφανώς σήμερα, αλλά ελπίζω να περάσετε ωραία, να πετάξετε αετό. Εγώ δεν θα πετάξω. Κρίμα. Πόσα χρόνια έχετε να πετάξετε αετό? Πετάτε? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Φεύγουμε. Υπέροχος καιρός και σήμερα, εκπληκτικότατος. Το μόνο που ζητάω, ειλικρινά ζητάω, είναι ο καιρός να μας επιτρέψει να πετάξουμε drone, δηλαδή να μην βρέχει. Αυτό μόνο. Κανονικά θα έπρεπε να ζητάς να πετάξεις χαρταετό. Ναι, είναι αυτό το transition από το χαρταετό στο drone όσο μεγαλώνεις. Αλλά και χαρταετός δεν μεγαλούσε, αλλά είπαμε. Δυστυχώς δεν είμαι τόσο οργανωμένος. Λοιπόν, μαζεύεται εδώ το κρου. Εξίου εδώ ενδράσει. Το refinishing. Το refinishing. Καλημέρα. Καλημέρα. Φτάσαμε στο Πόρτο Κουφό. Όπως καταλάβατε, βασικά δεν καταλάβατε, κάναμε 2 ώρες δρόμο περίπου. Είναι μεγάλη διαδρομή, υπέροχη, όπως είδατε, είχε θάλασσα, είχε βουνό, είχε πράσινο. Και τώρα καταλήξαμε εδώ, σε ένα λιμάνι, ένα φυσικό λιμάνι. Θα το δείτε και από πάνω φυσικά, αλλά πάρτε τώρα μια πρώτη γεύση. Όπως βλέπετε, βλέπω και ένα χαρταετό. Εκεί, να το, στο κλίμα της ημέρας. Και γιατί ήρθαμε εδώ, διότι οι φίλοι μου ψαρεύουν και έχουν ψάρια και ήρθαμε να τα φάμε εδώ. Το ψάρι που είναι. Να δω, κορσάκι στο έχει. Να το φέραμε το πράγμα. Ωρε ψάρι. Έτσι είναι, οργάνωση, φέρουμε το δικό μας φαγητό. Λαγάνα. Έτοιμο. Δείτε που έχει φτάσει η γάρη μας. Στο δεύτερο ξεκινήσαμε, δείξαμε που ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε από κάπου εδώ. Ναι, και φτάσαμε κάτω. Δεύτερο πόδι κάτω. Δείτε εδώ, ακινούς, τα βαρύτητα. Έλα Κωνσταντίνα, για σένα είναι αυτό. Έλα Γιώργο, πεις ψαράς. Στο ψαρά έλα, έτσι το παίρνεις και το κατεβάζεις. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα τώρα, πλάκα με κάνεις. Πάτο Γιώργο. Δεν ξέρω. Κανονικά αυτό το μαύρο, το μαύρο το βγάζεις και τρως μόνο το άλλο. Άιντε, γεια μας. Εγώ και αυτό μας αρέσει πολύ το φαγητό, αλήθεια. Άντε, γεια μας. Ήρθε η ώρα για φαΐ τώρα. Έφτασε το κυρίως πιάτο τώρα. Καλύτερα να με το ψάρι. Καράκι το τραβάει. Είδατε το πριν, τώρα βλέπετε και το μετά. Σαν τη βασιλόπιτα, έλα. Του Χριστού το Ευασίλη. Ψαχνώ, ποιος θέλει ψαχνώ. Εγώ, ψωμί. Ευχαριστώ, σεφ. Περίμενα ακόμα λίγο, περίμενα. Το μπούτι. Ευχαριστώ, σεφ. Κάτω, σεφ. Λοιπόν. ξαφνικά επιστρέψαμε στο έδαφος. Συνεχίζουμε μια πολύ ωραία και ήσυχη βόλτα εδώ, δίπλα στην παραλία. Το είδα το ψηλά, αλλά δείτε το και από χαμηλά. Και κάπως έτσι τελειώνει μια μέρα έτσι γεμάτη δράση. Εδώ στη Χαλκιδική. Γεμάτη δράση έτσι και ένταση στη Χαλκιδική. Δράση και ένταση. Όπως καταλαβαίνετε από τα πλάνα που έχω τραβήξει σήμερα, απλά έχω μαγευτεί με τα τοπία. Δείτε το τελευταίο διάστημα, μόνο στη Θεσσαλονίκη και το μόνο που βλέπετε είναι οικοδομές. Και ξαφνικά έρχομαι εδώ στη Χαλκιδική με αυτόν τον υπέροχο, στην αρχή είχα χαλαστεί με τον καιρό, αλλά με αυτόν τον υπέροχο έτσι καιρό, ο οποίος μπορείς να βγεις από το σπίτι, έχει ησυχία, έχει ηρεμία και φαίνονται όλα πολύ όμορφα λόγω της συννεφιάς και του χρώματος. Οπότε ναι, ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε όσο και εγώ αυτό το ταξίδι. Και επιστρέψαμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να τελειώσω εδώ αυτό το vlog. Ξέρω δεν ήταν ό,τι πιο super wow μπορεί να έχετε δει, γιατί απλά επέλεξα να περάσω έτσι και εγώ τις μέρες μου. Όχι και τόσο super wow. Λοιπόν, όσοι δεν έχει κάνει εγγραφή στο κανάλι, να σιγουρευτείτε ότι θα κάνετε εγγραφή για να μπείτε και εσείς στην ομαδάρα πάνω στο Netflix φυσικά για να μην χάνετε κανένα vlog. Σπάστε το κουμπί το like επειδή με βοηθάει. Αφήστε με τα σχόλιά σας τελικά αν πέταξε ο δικός σας αετός. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο vlog.